Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, παίρνω το λόγο για να δικαιολογήσω την τροπολογία που υπάρχει και κατατίθεται στο νομοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση, το οποίο ήρθε παρόδο. Θα ήθελα πολύ να μιλήσω, αλλά θεωρώ μια εξαιρετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, η οποία πρέπει να γίνει, πρέπει να προχωρήσει και πρέπει να καταστήσει σαφές ότι τα θέματα που αφορούν κοινωνικές προτεραιότητες δεν αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευση σε οποιοδήποτε πλαίσιο. Ας σταθώ λοιπόν στην τροπολογία την οποία καταθέτουμε και αφορά στο σύστημα ηλεκτρονικών προμηθειών, το οποίο υπήρχε η δέσμευση να ξεκινήσει από την 1η Μαρτίου. Με την τροπολογία ουσιαστικά παρατείνεται αυτό το διάστημα μέχρι τέλος του χρόνου. Οι λόγοι είναι 4. Ο πρώτος λόγος, και αφού ξεκαθαρίσω ευθέως και αδιαπραγμάτευτα ότι το σύστημα θα λειτουργήσει, θα εγκατασταθεί, θα είναι ο νέος τρόπος λειτουργίας του συνόλου των προμηθειών του Δημοσίου, από μεγάλα έργα μέχρι οποιασδήποτε προμήθειας, οποιοδήποτε δημόσιου φορέα. Είμαστε λοιπόν δεσμευμένοι ότι θα υλοποιηθεί το έργο και θα προχωρήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό αποτελεί αδιαπραγμάτευτο δεδομένο. Ο λόγος για τον οποίο δεν είναι έτοιμο να λειτουργήσει την 1η Μαρτίου είναι 3 βασικοί λόγοι. Ο πρώτος, τα νομοθετικά κενά. Όταν θεσμοθετήθηκε αυτή η διαδικασία, επέβαλε να ληφθούν μια σειρά από ενδιάμεσες αποφάσεις οι οποίες θα καθιστούσαν την όλη διαδικασία απόλυτα ασφαλή, διάφανη και αποτελεσματική. Επιπρόσθετα γύρω από αυτό το θέμα υπάρχει και η νέα οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις δημόσιες προμήθειες, η οποία καλεί τα κράτη-μέλη να την υλοποιήσουν μέχρι τέλος του 2015, μέχρι αρχές του 2016, και την οποία προτιθέμεθα να ενσωματώσουμε στο θεσμικό πλαίσιο για το ηλεκτρονικό σύστημα και τις δημόσιες προμήθειες. Άρα 2 νομικά κενά προτιθέμεθα να φέρουμε στο επόμενο διάστημα, τη νέα οδηγία και τα νομοθετικά κενά που αφορούν αποφάσεις υπουργικές ή άλλες για την ομαλή εκτέλεση του έργου. Ο δεύτερος λόγος που επιβάλλεται η αναβολή έχει να κάνει με την προετοιμασία όλων των φορέων του Δημοσίου να ενταχθούν στο ηλεκτρονικό σύστημα προμηθειών. Αυτό θέλει μια διαδικασία και τεχνογνωσίας και αναπροσαρμογής του παραδοσιακού συστήματος. Αυτό έχει γίνει σε ένα μέρος, το σημαντικό μέρος των φορέων, δεν έχει γίνει όμως σε όλους. Και επειδή είναι αρκετά σύνθετο το θέμα, ακόμα και όταν έχουμε αιτήματα από πανεπιστήμια, για παράδειγμα, που θεωρητικά είναι πιο έτοιμα από οποιονδήποτε άλλο να ενταχθούν, ότι χρειάζεται λίγος χρόνος ακόμα, υποδηλώνει ότι υπάρχει ένα σημαντικό θέμα προετοιμασίας όλων των φορέων ως προς αυτό. Ο τρίτος λόγος είναι το ίδιο το σύστημα υποδοχής και διαχείρισης όλων των προμηθειών. Έχει προχωρήσει, η υποδομή έχει εγκατασταθεί, έχουν γίνει σημαντικά βήματα. Από τεχνολογική άποψη δεν διασφαλίζεται ότι είμαστε 100% έτοιμοι. Και αυτό έχει τεράστια σημασία, διότι οποιοδήποτε θέμα ασφάλειας ή ομαλής λειτουργίας του συστήματος πρέπει να είναι απόλυτα ολοκληρωμένη. Και ο τέταρτος και λόγος είναι ότι αυτή τη στιγμή εμείς θέλουμε λίγο χρόνο για να κάνουμε βελτιώσεις και αναβαθμίσεις στο ίδιο το σύστημα υποδοχής και λειτουργίας, το οποίο επιβάλλει επίσης μια σειρά από μέτρα που αφορούν το προσωπικό, τη διαχείριση του συστήματος και ορισμένα θέματα σχεδιασμού του. Υπ' αυτές τις συνθήκες προτιθέμεθα πρώτον να δοθεί αυτή η αναβολή και αυτό εισηγούμεθα, και ταυτόχρονα να διασφαλίσουμε και τις 3
προϋποθέσεις, τις νομοθετικές πρωτοβουλίες που δεσμευόμαστε να φέρουμε και να πάρουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα να είμαστε έτοιμοι. Αν τα καταφέρουμε να είμαστε έτοιμοι πιο νωρίς, ακόμα καλύτερα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ.